επιστρέφουμε να τα σχολιάσουμε, να το δούμε. Γεννήθηκα στο βλεφαρό του κεραυνού. Σβήνω κυλώντας στα νερά. Τρία κεριά ανάβουνε τα χέρια τα δικά μου, πατρίδα μου, θρησκεία μου και η οικογένειά μου. Πήρα το δρόμο της φοράς. Είμαι στο σπίτι του καπετάνιου μου. Έτσι θα λέω τον Άι Γιώργη, ο καπετάνιος μου. Είναι μια από τις 5 ή 6 εκκλησίες που χτιστήκαν επί τουρκοκρατίας στην Κρήτη, το 1700 περίπου. Και αυτό δείχνει άλλη μια επιβεβαίωση ότι στα Ανόγια Τούρκος δεν εκατοίκησε. Γιατί όπου κατοικούσαν Τούρκοι, εκκλησίες δεν χτιζόταν. Και από ό,τι μας έχουν πει οι ειδικοί, είναι και πολύ μεγάλη η εκκλησία για την εποχή που εκτίστηκε. Η οποία, από ό,τι ξέρουμε από προφορική παράδοση, κουβαλούσαν οι βοσκοί κάθε μέρα γάλα, αρμέγανε τα ζά και βάζανε γάλα αντί για νερό και κάνανε τη λάσπη και χτίσανε τον Άι Γιώργη, τον καπετάνιο μου. Και όπως βλέπεις, εδώ μέσα υπάρχουν όλα. Και η πατρίδα και η θρησκεία. Και λέω, πατρίδα και θρησκεία μου έχετε πρώτη θέση. Και το δηλώνω ανοιχτά, αρέσει ή δεν αρέσει. Το bodyguard, πώς μπήκε στη ζωή σας? Πέρα από παπάς, είμαι και ανογιανός, κριτικός άνδρας. Πρέπει λοιπόν να εκπαιδευόμαστε όσο μπορούμε και ό,τι μπορούμε κάτι που μας αρέσει. Να μπορούμε να υπερασπίσουμε δικούς μας και να προστατεύσουμε δικούς μας ανθρώπους, την οικογένειά μας, τις φίλους μας και όπου παραστεί ανάγκη. Να είμαστε έτοιμοι. Μπορεί να μην τύχει ποτέ, αλλά όταν χρειαστεί, να έχουμε στοιχειώδεις γνώσεις να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις. Έρχονται άνθρωποι εδώ, στην εκκλησία, να βρουν καταφύγιο σε εσάς? Σε όλες τις εκκλησίες είμαι, όχι μόνο εδώ. Πλέον, η εκκλησία είναι το καταφύγιο του κάθε ανθρώπου που ξέρει τι ζητά και είτε γυρεύει, είτε ψάχνει. Αρκεί να το πιστέψει, είναι καταφύγιο η εκκλησία. Πολιτικοί μπαίνουν σε αυτό το καταφύγιο? Με τον τρόπο τώρα που το εννοείς, όχι. Θα έρθουνε επίσκεψη στα Ανόγια, κάποιοι θα μπουν να ανάψουν ένα κερί, κάποιους άλλους θα τους βάλω εγώ με το ζόρι. Που σημαίνει, γιατί με προκαλείς. Έχει συμβεί κάτι? Έχει συμβεί κάτι. Γιατί είχα διαβάσει για τον Αλέξη Τσίπρα. Εδώ όταν ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατηγική από τα Ανόγια και έρθει στην πλατεία, του είπα εγώ θα σε υποδεχτώ μέσα στον καπετάνιο μου, στον Άι Γιώργη. Και μπήκαμε μαζί οι δυο μας μέσα στην εκκλησία για 10 λεπτά. Για έναν ιερέα, τι σημαίνει επανάσταση, τι σημαίνει διεκδικώ το δίκιο μου και πώς? Τώρα με τις εκκλησίες άσχημα. Έχω πει σε κήρυγμά μου εδώ πέρα στην εκκλησία κάποια στιγμή ότι είναι ανάγκη σήμερα η ίδρυση ενός νέου ΕΑΜ. Είμαι τις αλυσίδες, είμαι τα όπλα. Και όταν λέω όπλα, για να μην παρεξηγηθώ από κάποιους ανεγκέφαλους, εννοώ το δίκιο του απλού ανθρώπου. Το δίκιο του καταπιεσμένου. Το δίκιο του ανθρώπου που 8 χρόνια τώρα βρίσκεται σε απόγνωση, σε κατάθλιψη. Ο κόσμος σήμερα δεν θέλει μόνο, δηλαδή έχουμε κάποιοι που έχουν παραξηγηθεί τα πράγματα. Δεν είναι μόνο το χρήμα, δεν είναι μόνο το φαγητό. Η Εκκλησία το κάνει πολύ καλό αυτό το πράγμα. Θέλει και ηθική συμπαράσταση ο κόσμος. Θα πρέπει λοιπόν ο κάθε παπάς έχει τις ενορίες του. Οι ενορίες είναι ένας δράκος που κοιμάται. Πρέπει λοιπόν εμείς οι παπάδες να ξυπνήσουμε το δράκο αυτό. Για καλό της κοινωνίας, για καλό των ανθρώπων μας. Από όλα τα λόγια του Θεού, ποια είναι αυτά που θεωρείτε ότι σήμερα έχουμε ανάγκη εμείς οι άνθρωποι
να ακούσουμε πιο προσεκτικά. Για μένα είναι το «όστις θέλει, ο πίσω μου ελθεί». Η απόλυτη δημοκρατία και η απόλυτη ελευθερία του ανθρώπου που έδωσε ο Θεός μας και η θρησκεία μας. Κάνοντας το γύρο του διαδικτύου, κάποια στιγμή είδα τον Αχιλλέα Δραμουντάνη, που σας είδα και πριν έξω με όλη την οικογένεια παρέα, να τραγουδούν εδώ μέσα σε ένα μνημόσυνο, νομίζω. Πριν 2 χρόνια, κάναμε εδώ πέρα το μνημόσυνο του αρχηγού της αντίστασης, του Γιάννη Δραμουντάνη ή Στεφανογιάννη, που τον εκτελέσανε οι Γερμανοί το 1944. Εδώ ήταν ο χώρος που έπρεπε να γίνει, γιατί εδώ τιμούνται οι ήρωες. Όπως και εδώ πέρα ο Βασίλης ο Σουπασής με το μαντολίνο του μέσα εδώ τραγούδησε για τα δικοχαμένα παιδιά, τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, τα 6 παιδιά που σκοτωθήκαν στα Τέμπη. Θέση τα όπλα στη ζωή μας. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Η Κρήτη έχει μια παράδοση. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια παράφραση αυτού του εθίμου. Και έχουν πέσει σε χέρια άσχετου όπλα. Και γίνεται μια κακή επίδειξη του όπλου. Σε 3 περιπτώσεις θα παιχτούν πυροβολισμοί. Ποιες είναι? Όταν θα υποδεχτείς υψηλούς προσκεκλημένους. Όταν θα κατεβάσεις, όταν θα βγει ένας νέος άνθρωπος ή ένας αγωνιστής αντίστασης, πεθάνει και βγαίνει από το σπίτι, το φέρετρο, τον αποχαιρετούν με πυροβολισμούς. Και όταν τον κατεβάζουν στον τάφο, πάλι πυροβολισμός. Και όταν θα βγει ο γαμπρός και η νύφη από το σπίτι, τους ξεπροβοδίζει ο πατέρας ή ο αδερφός με πυροβολισμούς. Πέθανε ένας άνθρωπος πριν 3-4 χρόνια. Ένας πρώτος ξάδερφος ήταν στην Αθήνα. 50 χρόνια στην Αθήνα. Έρχεται στην κηδεία. Πάει στο νεκροταφείο. Είμαι και εγώ εκεί πέρα. Φεύγει ο κόσμος, εγώ παραμένω και τον κοιτάζω. Εγώ το λέω και σηκώνει την τριχιά μου. Και βγάζει το όπλο από τη μέση του. Και πάει στον τάφο του πατέρα του. Και του φωνιάζει, πατέρα, μα με τι φωνή. Και παίζει μια μπαλωθιά. Πάει δίπλα στον τάφο του αδερφού του. Φωνιάζει, Μανώλη, μα με τι φωνή. Και παίζει μια μπαλωθιά. Πάει στον τάφο του ανθρώπου και διάψανε πριν λίγο. Φωνιάζει το όνομά του και παίζει άλλη μια μπαλωθιά. Σκουπίζει τα δάκρυά του, βάζει το όπλο στη μέση του και φεύγει. Αυτά πρέπει να τα ζήσεις και να τα καταλάβεις. Την κουλτούρα, την τροχή που πάρει σε κάποια πράγματα.